Πάμε στην κυρία Ίνα Γιατσούκ, καταγωγή από την Ουκρανία, κάτοικος Ηρακλείου. Κορυφώνεται η αγωνία και πρέπει να το πούμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω και έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στην πατρίδα τους, να προσπαθήσουν και να επενδύσουν για την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας συνεχίζονται. Κυρία Γιατσούκ, την καλησπέρα μας. Θα το προσπαθήσουμε, θα τη βρούμε. Η κυρία Γιατσούκ μένει στο Ηράκλειο. Ακριβώς, μένει στο Ηράκλειο τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια. Θα μας τα πει, κυρία Γιατσούκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μένετε στο Ηράκλειο τελευταία... Ναι, στο Ηράκλειο, πάνω από 20 χρόνια μένω στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία ποιοι βρίσκονται, ποιοι συγγενείς σας? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί η μαμά μου, ο αδελφός μου, η οικογένεια, οι ανιψίες, η θεία μου. Όλοι είναι εκεί. Είναι εκεί. Δυστυχώς. Τι σας λένε, μιλάτε καθημερινά, τι σας μεταφέρουν? Σχεδόν καθημερινά, αλλά εντάξει, όποτε έχει σύνθεση. Δεν γίνεται συχνά, δυστυχώς. Αλλά η περιοχή μας... Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι από νόμος Χέρσονα. Λοιπόν, η πόλη που μένει η δικιά μου... Λοιπόν, έχουν πιάσει από πρώτη μέρα οι Ρώσοι. Δηλαδή 35 μέρες τώρα είναι αποκλεισμένοι τελείως. Δεν υπάρχουν ούτε τρόφιμα, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Εντάξει, τουλάχιστον πότε έχουν και ρεύμα και νερό. Αλλά... Και έχει στηθεί, ζούνε... κυρία Γιατσούκ, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ στην Κρήτη, προκειμένου να στείλουμε ό,τι μπορεί ο καθένας σε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν την τραγωδία. Το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Τι να σας πω, αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Και ευχαριστώ και για την Ελλάδα και τους ανθρώπους που κάνουν προσπάθεια. Αλλά δυστυχώς εκεί που είναι η νοικιά μου, η περιοχή δεν μπορεί κανείς να περάσει. Δυστυχώς. Η Ουκρανία τόσες φορές προσπάθησε να τους φέρει κάποια βοήθεια, τουλάχιστον. Τίποτα, δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς σας, έχουν προσπαθήσει να φύγουν από την Ουκρανία, να κατέβουν σε εσάς, στην Ελλάδα, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τι επιθυμούν? Δεν μπορούν. Από πρώτη μέρα είναι αποκλεισμένοι. Δεν μπορούν. Μάλιστα. Είναι αποκλεισμένοι. Είναι γύρω-γύρω, λοιπόν. Είναι αποκλεισμένοι. Ναι, τελείως. Μάλιστα. Σας μιλούν για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, για ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από πειρά των Ρώσων. Τι σας μεταφέρουν? Εντάξει, πολλά πράγματα λένε, αλλά εντάξει, δεν θέλω να πω όλα. Τουλάχιστον παραμένουν σε ασφαλές σημείο. Κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική. Σε ασφαλές σημείο από τη στιγμή που έχουμε ακόμα μια εμπόλεμη κατάσταση, σε καταλαβαίνεις. Σε καταφύγια. Ακριβώς, καταφύγια εκεί στην περιοχή υπάρχουν, κατευθύνονται εκεί, για πείτε μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλά, αλλά είναι πολλά σπίτια που είναι μονοκατοικίες. Και πηγαίνουν στο υπόγειο, ας πούμε, πρώτες τρεις μέρες, η μαμά μου, 72 χρονών, ήμουν τρεις μέρες στο υπόγειο. Και τότε ακόμα ήταν μείον σε βαθμούς. Φανταστείτε το. Μάλιστα. Ναι. Και πότε, επειδή συνέχεια κάνουν κάποιους περιορισμούς και τα λοιπά, συνέχεια πηγαίνουν. Αλλά τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή, κουράγιο και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εγώ καλά. Ευχαριστώ όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, κυρία Γιατσούκ.